Ευχόμαστε στα παιδιά να έχουν υγεία, να είναι καλά πάνω απ' όλα, να προσφέρουν στον αθλητισμό και να είναι καλά. Η Τριτονία είναι πολύ δεμένη με το χωριό, με το Αστρίτσι, με την έδρα της ομάδας, αλλά και ο κόσμος του χωριού έχει αγκαλιάσει την προσπάθειά σας. Βέβαια, κοιτάξτε, αναλογικά, σαν είναι ένα δημοτικό διαμέρισμα που δεν αριθμεί πάρα πολλούς κατοίκους, καταλαβαίνετε ότι παίζουμε με ομάδες που μοίρες και τα λοιπά, τα οποία είναι κεφαλοχώρια. Όμως έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική ιστορία. Από πολλά χρόνια η Τριτονία είναι μέσα στα ποδοσφαιρικά γεγονότα για πάρα πολλά χρόνια. Είχε σταματήσει ένα διάστημα για 4-5 χρόνια. Επανιδρύθηκε από παλιούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή όλο το Δέλτα Σίγμα αποτελείται από ποδοσφαιράνθρωπους, δηλαδή ποδοσφαιριστές, γνωρίζουν από ποδόσφαιρο και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Μας αγαπάει το χωριό. Βλέπουμε ότι ενώ, όπως είπα και πριν, είναι μικρό το δημοτικό διαμέρισμα, έχουμε πάρα πολλούς φιλάθλους. Υποστηριζόμαστε από όλους τους φορείς του χωριού, κοινότητα, σύλλογο και ενορία ακόμα. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα που υπάρχει μέχρι τώρα. Κάποιοι στόχοι που μπορούν να μπουν για να φτάσει η ομάδα ακόμα πιο ψηλά, έχετε στο μυαλό σας κάτι για τα επόμενα χρόνια, σαν μακροπρόθεσμο πλάνο? Ναι. Αυτό που θέλουμε και ελπίζουμε να γίνει είναι να δημιουργήσουμε δημοτικές ακαδημίες, δηλαδή όλου του Δήμου Καζαντζάκη, να υπάρξει μια συνένωση, παύλα συνεργασία με τις υπόλοιπες ομάδες του Δήμου και να λειτουργήσουμε σαν ένα μεγαλύτερο, γενικότερο ποδοσφαιρική, μια ποδοσφαιρική οργάνωση του Δήμου, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά, ειδικά στους νέους ανθρώπους, στα μικρά παιδιά, την ευκαιρία να αθληθούν στο δημοτικό τους διαμέρισμα και αργότερα να γίνουν ποδοσφαιριστές σε όποια από τις ομάδες του δημοτικού διαμερίσματος μπορέσουν να επιλέξουν. Αυτό που είπατε, υπάρχει ένα έθιμο που μου έχουν πει και εμένα για χρόνια τώρα. Το συμβούλιο, κάποια παιδιά από εκεί και ο προπονητής, ο εκάστοτε που είναι, όπως φέτος ήμουν εγώ. Και γυρίσαμε όλα τα σπίτια, σε όλο το χωριό. Είπαμε τα κάλαντα. Οι άνθρωποι εκεί μαζεύτηκαν με πολύ χαρά. Και σε κάθε σπίτι αφήναμε και ένα ημερολόγιο να τους φέρουμε κοντά στην ομάδα. Και αυτό που είδα εγώ και συγκινήθηκα ήταν πως πήγαμε σε ένα σπίτι, ήταν η γιαγιά η Φραγκούλα, όπως λέει, στο χωριό, 104 ετών, που με χαρά μας υποδέχθηκε, άκουσε τα κάλαντα και μέσα σε αυτή τη διαδικασία παίρνει ζωή και ζει ακόμα και θα ζει περισσότερο, πιστεύω εγώ. Και κλείνοντας με το αγωνιστικό κομμάτι, με τι θα είσαι ικανοποιημένος μέσα στη χρονιά? Κοίτα, ο εχθρός λέει του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς μπορεί να έχουμε κάνει μια ικανοποιητική πορεία μέχρι τώρα, αλλά έχουμε 10 παιχνίδια ακόμα μπροστά μας. Στοχεύουμε για το καλύτερο, όσο πιο ψηλά μπορούμε. Το πρώτο θέμα για μας είναι να αποφύγουμε τις θέσεις που οδηγούν στον υποβασμό ή στα μπαράζ. Και από εκεί μετά, ό,τι έρθει είναι κέρδος για μας. Σαφώς, η ομάδα δραστηριοποιείται εκτός από το χώρο του ποδοσφαίρου και σε κοινωνικές δράσεις. Οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες της ομάδος έχουν μια τράπεζα αίματος. Οπότε, αν κάποιος κάτοικος του χωριού ή της γύρω περιοχής χρειαστεί, να μπορεί να πάρει αίμα από εκεί. Επίσης, στην Κάτω Βρύση έχουμε μια ταβέρνα, στην οποία κάθε Κυριακή συλλέγουμε φαγητό και το δίνουμε σε άπορες οικογένειες. Και βέβαια, δείξατε την αγάπη σας και την ευγνωμοσύνη σας στους κατοίκους του χωριού, πηγαίνοντας σπίτι-σπίτι, χτυπώντας την πόρτα για να πείτε τα κάλαντα. Ναι, είναι ένα έθιμο που το κάνουν οι παράγοντες της ομάδας και κάποιοι παίκτες κάθε χρόνο. Να πάμε και το ημερολόγιο στους φιλάθλους μας, να δείξουμε την αγάπη μας και τη στήριξη που μας δίνουν. Και βέβαια, μαζί με όλο αυτό και αγωνιστικά πάει καλά η ομάδα. Η ομάδα φέτος πάει πάρα πολύ καλά, αλλά μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Φέτος έχουμε προπονητή τον κύριο Στέλιανο Γιαννάκη και δεν επαναπαύεται με τίποτα. Αυτό τι σημαίνει, ότι κάποια στιγμή θα δείτε κάτι παραπάνω και στη βαθμολογία? Μακάρι, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρετε. Μπορείτε να δείτε την Τριτονία πεντάδα να χτυπάει το οτιδήποτε.